Δεν αρκεί όμως να είναι η ατμομηχανή του τουρισμού. Χρειάζεται ανάπτυξη, πολύπλευρη ανάπτυξη και ένα έργο σαν αυτό θα έχει πολλαπλά ωφέλη. Στον τόπο, στην τοπική οικονομία, στην οικονομία των νησιών του Αιγαίου. Εγώ θα έλεγα όμως, επειδή είναι ένα εμβληματικό έργο, ένα ιστορική σημασίας έργο, καθοριστική συμβολή θα έχει στην ελληνική οικονομία ευρύτερα. Διότι το έργο αυτό εξασφαλίζει την αξιόπιστη και επαρκή ενέργεια των νησιών μας με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά είναι σημαντικό συνολικότερα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου στην πραγματικότητα επιτυγχάνουμε πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Επιτυγχάνουμε την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση κόστους μάλλον για την παραγωγή ενέργειας. Επιτυγχάνουμε ένα πολύ καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δίνουμε αναπτυξιακή προοπτική και βεβαίως όλα αυτά μαζί σημαίνουν πάρα πολλά για την τοπική και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Ο βασικός κορμός του έργου που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι το καλώδιο υψηλής τάσης μήκους 105 χιλιόμετρων που συνδέει πλέον τη Σύρο με το υπηρετικό σύστημα μέσω του υποσταθμού που έχει κατασκευαστεί στο Λαύριο. Και ακολούθως με αντίστοιχες καλωδιακές συνδέσεις η Σύρος συνδέεται με την Τίνο καθώς και με την Πάρο που τροφοδοτεί με τη σειρά της μια σειρά από άλλα γειτονικά νησιά. Έτσι η Σύρος, η Τίνος και η Πάρος αλλά και η Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η Σχοινούσα, η Ρακλιά αλλά και η Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος, όλα αυτά τα νησιά μας συνδέονται πλέον με το υπηρετικό σύστημα. Και βεβαίως το αμέσως επόμενο διάστημα με την ένταξη και της Μυκόνου ολοκληρώνεται η πρώτη σημαντική φάση του έργου. Και είναι προγραμματισμένες, νομίζω είναι ευκρινής ο χάρτης που είναι πίσω μου, είναι προγραμματισμένες άλλες τρεις φάσεις για τις οποίες θα αναφερθώ στη συνέχεια. Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα έχει συνολικό προϋπολογισμό 245 εκατομμύρια ευρώ και πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είπα στην αρχή για το σημαντικό ρόλο του ΑΔΜΙΕ. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, δεσμεύσεις που βρήκαμε στο τραπέζι όταν αναλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, στις δεσμεύσεις αυτές ήταν η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ κατά 66%. Δώσαμε μια πολύ σημαντική και δύσκολη διαπραγματευτική μάχη για να το αποτρέψουμε. Και το καταφέραμε. Διατηρήσαμε στο δημόσιο το 51%, το δημόσιο χαρακτήρα της πλειοψηφίας του ΑΔΜΙΕ, των δικτύων μεταφοράς ενέργειας, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί είναι στρατηγικής σημασίας, εθνικής σημασίας και γεωπολιτικής θα έλεγα εγώ σημασίας το να μπορεί η κάθε κυβέρνηση εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό να καθορίζει την ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Και ο ΑΔΜΙΕ ήταν μία από τις μεγάλες μάχες που δώσαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε. Με την βοήθεια λοιπόν του ΑΔΜΙΕ προχωράμε σήμερα και με αυτή την καλωδιακή σύνδεση πρόκειται να σταματήσει άμεσα η λειτουργία των αυτόνομων σταθμών παραγωγής ρεύματος που λειτουργούν με καύσιμο, με πετρέλαιο στη Σύρο, στην Πάρο και στη Μύκονο. Και αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται λοιπόν αφορά το αυξημένο κόστος που είχε μέχρι σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με πετρέλαιο. Αν θυμάμαι καλά, σε μια από τις συζητήσεις που είχαμε τον πρόεδρο της ΔΕΗ μου έλεγε ότι όταν καταφέρουμε και κλείσουμε όλους τους σταθμούς που παράγουν πετρέλαιο στα νησιά μας, η εξοικονόμηση θα είναι περίπου μισό δις το χρόνο. Και σήμερα, με αυτή την επίτευγμα, αυτό το επίτευγμα
των εγγενείων που κάνουμε και, και με το κλείσιμο των τριών αυτών σταθμών υπολογίζεται ότι θα έχουμε μια εξοικονόμηση περίπου στα 80 εκατομμύρια το έτος. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς θα έχουμε ένα σημαντικό όφελος. Και αυτό το όφελος βεβαίως είναι ένα όφελος το οποίο θα μεριστεί στο σύνολο των κατανάλωτων, όχι μόνο στους καταναλωτές των Κυκλάδων. Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το περιβαλλοντικό. Με την καλωδιακή διασύνδεση μειώνεται δραστικά η εκπομπή ρηπογόνων, η εκπομπή ρήπων από την λειτουργία των σταθμών με καύσιμο και βελτιώνεται δραστικά, βελτιώνεται σημαντικά το περιβάλλον, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την τουριστική προοπτική των νησιών μας. Το τρίτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το ζήτημα της ενεργειακής αξιοπιστίας του συστήματος. Αφού όπως όλοι ξέρουμε, ο ενεργειακός εφοδιασμός από τα μέχρι σήμερα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα με την αύξηση της κατανάλωσης κατά τους θερινούς μήνες. Και όπως με ενημέρωσαν οι αρχές στο νησί, οι κάτοικοι της Ήρου έχουν αρχίσει ήδη να βλέπουν τη διαφορά στο σπίτι τους, καθώς το ρεύμα έχει ήδη λειτουργήσει και έρχεται μέσα από το νέο καλώδιο και βλέπουν τις διαφορές, τις σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά την ισχύ, ας το πω έτσι, του ρεύματος. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι πλέον φεύγουμε από τη διαρκή διακινδύνευση και την αγωνία των blackout, που ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες της αιχμής του τουρισμού αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα τόσο για τον τουρισμό όσο και για την τοπική ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου τώρα να πω δύο κουβέντες για το τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και στο εξής. Η δεύτερη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019. Προβλέπει την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Νάξου, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων της Άνδρου με την Τίνο και της Άνδρου με την Εύβοια. Ο ΑΔΜΙΕ εξάλλου αποφάσισε πρόσφατα την επίσπευση κατά 2 χρόνια της τρίτης φάσης και της τρίτης φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων, που περιλαμβάνει την πόντιση δεύτερου καλωδίου μεταξύ Σύρου και Λαβρίου. Έτσι, αντί για το 2022, η τρίτη φάση θα ολοκληρωθεί το 2020. Συνεπώς, οι τρεις πρώτες φάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Και με την ολοκλήρωση των 3 πρώτων φάσεων υπολογίζεται ότι η εξοικονόμηση πόρων για την επόμενη 20ετία, από σήμερα λοιπόν μέχρι το 2038, θα φτάσει κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια. Αντιλαμβάνεστε γιατί λοιπόν σήμερα όσοι ανέβηκαν σε αυτό το βήμα μίλησαν για ένα έργο εμβληματικό, για ένα έργο ουσιαστικού εξυγχρονισμού του ενεργειακού μας δικτύου και για ένα έργο του οποίου το όφελος στους πολίτες μας και στην οικονομία είναι άμεσο. Και βεβαίως υπάρχει και η τέταρτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, η οποία περιλαμβάνει τα νησιά των Δυτικών και των Νότιων Κυκλάδων. Ενώ βεβαίως αναμένεται να ακολουθήσουν οι διασυνδέσεις και των μεγαλύτερων νησιών των 12 νήσων. Οι διασυνδέσεις αυτές σηματοδοτούν μια νέα εποχή στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Και αυτή η νέα εποχή είναι και μια εποχή σημαντικών επενδύσεων που θα συμβάλλουν ώστε τα νησιά μας να γίνουν αναπτυξιακός πυλώνας. Τα νησιά μας να μην εξαντλούν τη δυναμική τους και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στον τουρισμό, αλλά να αποτελέσουν και αναπτυξιακό πυλώνα όχι μόνο για τον ευρύτερο ενεργειακό τομέα, αλλά για το σύνολο της οικονομίας. Για να το εξηγήσω,
Είναι προφανές ότι αυτές οι διασυνδέσεις είναι αμφίδρομες, είναι διπλής κατεύθυνσης, δεν φέρνουν ρεύμα μονάχα από την υπηρετική χώρα, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να στέλνουν και ρεύμα στην υπηρετική χώρα, πράγμα το οποίο ήδη, εφόσον έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και διαβεβαιώνονται όλοι ότι προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς, ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα, όπως είπε ο Υπουργός πριν. Υπογράψαμε στο Παρίσι τις σχετικές δεσμεύσεις που αφορούν όσες χώρες περισσότερους πλανήτη που ήταν εκεί και την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας στο 50% από ανανεώσιμες πηγές, πράγμα το οποίο βεβαίως θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό και μέσα από τη συμβολή των νησιών μας που έχουν μια πολύ υψηλή ενεργειακή δυναμική εξαιτίας του κλίματος και ιδίως των ισχυρών ανέμων που όλοι γνωρίζουμε ότι αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των Κυκλάδων. Και βεβαίως, για να κλείσω, αναφέρθηκα νομίζω πριν, μίλησα για την ανταποδοτικότητα σε ό,τι αφορά τη μείωση του κόστους που δεν θα αφορά μόνο τους πολίτες που κατοικούν στις Κυκλάδες. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω λίγο αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τις χρεώσεις των λεγόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, το κόστος δηλαδή λειτουργίας μέχρι σήμερα των κοστοβόρων και ενεργοβόρων μονάδων με πετρέλαιο, το επιμερίζονται όλοι οι καταναλωτές. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας πηγαίνει στο τιμολόγιο όλων των καταναλωτών. Το κόστος αυτό θα μειωθεί δραστικά, πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όφελος, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνία. Επιτρέψτε μου όμως, με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ, πέρα από το θέμα της ενέργειας, που βεβαίως είναι το κύριο της σημερινής μας εκδήλωσης, μιας και άκουσα τον Δήμαρχο και συζήτησα μαζί του και με τους φορείς στο Δημαρχείο, να αναφερθώ και σε κάποια ακόμα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες της Ήρου. Και ξέρετε, νομίζω ότι μιας και μιλάμε για διασύνδεση, η διασύνδεση δεν είναι μόνο τα καλώδια που μεταφέρουν ενέργεια, η διασύνδεση είναι και η επικοινωνία, η ακτοπλοϊκή επικοινωνία, είναι η δυνατότητα εμπορεύματα και πολίτες να μπορούν να μετακινούνται με τακτικά δρομολόγια και φτηνά δρομολόγια στο κέντρο. Κυρίως όμως, για μένα αυτό που είναι κρίσιμο για τους νησιώτες μας είναι η δυνατότητα των ανθρώπων να μην κινδυνεύουν, να έχουν ασφάλεια, να μην κινδυνεύουν όταν βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές που είναι μέσα στη ζωή, σε ατυχήματα. Θέλω λοιπόν να κάνω μια αναφορά, ξεκινώντας από την προσπάθεια που κάναμε να φτιάξουμε μια ουσιαστική βάση υποστήριξης αεροδιακομιδών εδώ στη Σύρο. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι έχουμε φτιάξει μια πολύ σημαντική βάση, η λειτουργία της οποίας είναι σε 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, όλες τις μέρες του χρόνου, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έχει προσφέρει άμεση ανταπόκριση στα επίγοντα περιστατικά τα οποία μέχρι τώρα καλύπτονταν από την Ελευσίνα, ενώ σήμερα υπάρχει η δυνατότητα σε πολύ μειωμένο χρόνο πρόσβαση στα περιστατικά αλλά και σε πολύ μειωμένο κόστος πτήσεων να γίνονται οι διακομιδές άμεσα, έγκαιρα και με ουσιαστική νοσοκομιακή περίθαλψη. Αυτή η βάση έχει μειώσει και τις πλωτές διακομιδές, ενώ τα περισσότερα από τα μισά περιστατικά δεν πηγαίνουν, όπως είπα πριν, στην Ελευσίνα, στην Αθήνα. Έρχονται στο νοσοκομείο της Ήρου, το οποίο πραγματικά δίνει μια πολύ ουσιαστική βοήθεια και στήριξη. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται εκεί, διότι έχουμε με αυτόν τον τρόπο μειώσει το χρόνο άμεσης επέμβασης, διακομιδής και νοσοκομιακής περίθαλψης. Ένα δεύτερο ζήτημα σε σχέση με την επικοινωνία των ανθρώπων είναι το αεροδρόμιο
της Σύρου, το οποίο λειτουργεί χρόνια, αλλά είναι σε όσους το έχουν επισκεφθεί εμφανές ότι χρειάζεται αναβάθμιση προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερα αεροσκάφη. Οι διαδικασίες προχωρούν άμεσα. Το έργο αναμένουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε το 2019 να ξεκινήσει η λειτουργία του αναβαθμισμένου πλέον αεροδρομίου που θα μπορεί να δέχεται και πτήσεις μεγαλύτερων αεροσκαφών. Τέλος, σημαντικό είναι και το ζήτημα των ακτοφλογικών συγκοινωνιών. Η Σύρος συνδέεται καθημερινά με δρομολόγια με τον Πειραιά, ενώ από τον Μάιο θα συνδέεται καθημερινά και με την Ραφίνα. Ταυτόχρονα ως λιμάνι Κόμβος συνδέεται με άλλα νησιά των Κυκλάδων, με τα Δωδεκάνησα, καθώς και με τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Στόχος είναι σύντομα να ξεκινήσει η γραμμή ακτοπλοϊκής σύνδεσης και με την Κρήτη. Ενώ σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την πυκνότερη σύνδεση και με τις υπόλοιπες Κυκλάδες. Και υπάρχει στα Σκαριά και η προοπτική και του υδατοδρομίου, κάτι που αφορά την ευρύτερη περιοχή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό όμως και για τον ποιοτικό τουρισμό, τη δυνατότητα τουριστών να επισκέπτονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, να πηγαίνουν από νησί σε νησί εδώ στις Κυκλάδες. Πρέπει να σας πω ότι έχουν μέχρι σήμερα ήδη αδειοδοτηθεί 3 υδατοδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα, εξετάζονται άλλες 20 αιτήσεις και η διαδικασία προχωρά με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται αλλά και τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Και εξ όσων γνωρίζω, με ενημέρωσε δηλαδή ο Δήμαρχος, μέσα σε αυτές τις 20 αιτήσεις είναι και αυτή που αφορά τη Σύρο. Βεβαίως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε σύντομα στο αναπτυξιακό περιφερειακό συνέδριο για το Νότιο Αιγαίο που θα διοργανωθεί αμέσως μετά το Πάσχα στη Σύρο, στην Ερμούπολη και στη Ρόδο. Και θα έχω την ευκαιρία να αναφερθώ επιγραμματικά σε όλα αυτά και κυρίως, μιας και μιλώ για τη διασύνδεση, όχι μόνο είπα την ηλεκτρική, αλλά τη διασύνδεση που αφορά τους ανθρώπους, να πω και κάτι που είναι εξίσου εμβληματικό με αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα. Εξίσου εμβληματικό. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη και εγώ προσωπικά να δουλέψουμε σκληρά ώστε μέχρι το περιφερειακό συνέδριο να είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο που σε πρώτη φάση άμεσα μέσα στο 18 θα λειτουργήσει πιλωτικά και πιστεύω μέσα στο 19 θα αφορά όλο το Αιγαίο και όλα τα νησιά μας και θα αφορά το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, να βρούμε τον τρόπο μέσα από τον οποίο αντίστοιχες αποστάσεις, το κόστος που πληρώνει ο πολίτης ή τα αγαθά για να μεταφέρονται σε αντίστοιχες αποστάσεις στην ηπειρωτική χώρα, να ισοδυναμεί, να είναι το ίδιο με το κόστος που πληρώνει ο πολίτης στα νησιά για αντίστοιχες χιλιομετρικές αποστάσεις. Και αυτό πιστεύω ότι επίσης είναι μια εξέλιξη που σημαίνει δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα και αναπτυξιακή προοπτική. Το να μπορεί δηλαδή ο κάτοικος του νησιού να πληρώνει το ίδιο για να διανύσει μια απόσταση από εδώ μέχρι τον Πειραιά, με αυτή που αντιστοίχως με το ΚΤΕΛ πληρώνει κάποιος για να πάει, παραδείγματος χάρη, από τον Πειραιά, από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχες δηλαδή χιλιομετρικές αποστάσεις, να έχουν το ίδιο κόστος. Που σημαίνει βεβαίως ότι έχουμε εξασφαλίσει και τα απαραίτητα κονδύλια μέσα στο 2018 και σε δεύτερη φάση ακόμα περισσότερα μέσα στο 2019. Μην βιάζεστε, δεν τελείωσα. Πριν πω για τον Νεώριο, θέλω να σας πω επιγραμματικά, πολύ επιγραμματικά, ότι πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας η αύξηση του προϋπολογισμού του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
όπου εντάσσονται βεβαίως και Κυκλάδες και δίνει τη δυνατότητα για χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με την υποστήριξη των εξαγωγών και της τοπικής επιχειρηματικότητας, την βελτίωση των τοπικών υποδομών και των υποδομών υγείας, την ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου και τη στήριξη του πολιτισμού και του τουρισμού. Έχουμε διπλασιάσει τα υποένταξη έργα και τα αντίστοιχα κονδύλια. Αλλά δεν θα πω παραπάνω, θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγες μέρες αυτά να τα πούμε. Έρχομαι στο νεόριο της Ήρου και θα κλείσω με αυτό την ομιλία μου, την παρέμβασή μου. Η προηγούμενη φορά που επισκέφθηκα το νησί σας ήταν το 2, δεν έχω ξαναέρθει ως πρωθυπουργός, ήταν το 2013, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε. Και επισκέφθηκα το νεόριο. Από την αρχή της κρίσης, το νεόριο είναι μια ζώσα πληγή στο σώμα της Ήρου, στο σώμα των Κυκλάδων, στο σώμα της ελληνικής οικονομίας. Ένα ναυπηγείο με πολύ μεγάλη ιστορία, με μια σημαντική παράδοση και εργατικών αγώνων, αλλά κυρίως με μια πολύ υψηλή τεχνογνωσία, με πολύ μεγάλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια, που αποτύπωνε την εικόνα της κρίσης, την εικόνα της Ελλάδας των τελευταίων χρόνων. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία, όλα αυτά τα χρόνια από πολλούς ακούσατε πολλές υποσχέσεις, διότι όλοι αντιλαμβάνονταν ότι το να ξανανοίξει το νεόριο, το να ξαναμπεί μπροστά η παραγωγή σε αυτό το ιστορικό ναυπηγείο που συνδέεται με την παράδοση την ναυπηγική της Ήρου, δεν θα ήταν μόνο μια συμβολικά σημαντική εξέλιξη, αλλά και μια ουσιαστικά σημαντική εξέλιξη για το νησί, αλλά και για τις Κυκλάδες. Θέλω λοιπόν να σας πω, είμαι μάλλον στην ευτυχή θέση να σας πω, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της οριστικής διάσωσης των ναυπηγείων της Ήρου με την υπαγωγή του στο καθεστώς εξυγίανσης που προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας. Η διαδικασία αυτή προβλέπει συμφωνία της σημερινής ιδιοκτησίας ενός νέου επενδυτή και των δανειστών των ναυπηγείων. Μετά από δύσκολη προσπάθεια πιστεύω ότι φτάνουμε στο τέλος, ο επενδυτής έχει βρεθεί, έχει ουσιαστικό ειλικρινές ενδιαφέρον, η συμφωνία με τους δανειστές και τον ιδιοκτήτη έχει ολοκληρωθεί και σε λίγες μέρες θα υποβληθεί στο δικαστήριο για έγκριση. Αυτή η συμφωνία έχει τεθεί υπόψη του Σωματείου των Εργαζομένων, μίλησα σήμερα μαζί τους, και έχει εξασφαλιστεί η συνένεσή του. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανόν να ξαναβρίσκομαι εδώ στη Σύρο σε 3 με 4 μήνες από σήμερα, το αργότερο που το θέμα θα έχει λήξει, που ο νέος επενδυτής θα έχει εγκατασταθεί στα ναυπηγεία, ώστε να εγκαινιάσουμε μαζί την επανέναρξη, την ουσιαστική επανέναρξη που θα δώσει πνοή, δουλειά σε 300 περίπου οικογένειες προοπτική, αλλά και πνοή στην τοπική οικονομία και στην ευρύτερη οικονομία. Όπως σας είπα, όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα κουβεντιάσουμε το προσεχές διάστημα και στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Θέλω όμως να πω ότι για μας αυτή η εξέλιξη είναι μια εξέλιξη που σηματοδοτεί και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το τελευταίο διάστημα έχουμε μόνο θετικές ειδήσεις στην οικονομία. Γι' αυτό και ακούτε όλο ένα και λιγότερες ειδήσεις για την οικονομία, ακούτε άλλου είδους ειδήσεις. 8 χρόνια ακούγατε ειδήσεις μόνο για την οικονομία. Τώρα που είναι θετικές, έχετε πάψει να ακούτε. Αλλά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που βλέπουμε στους δείκτες τους οικονομικούς, να το δούμε και στην πραγματικότητά μας. Και η επανέναρξη του νεορίου συμβολίζει ότι η πραγματική οικονομία παίρνει μπροστά, στην καθημερινότητά μας υπάρχει αλλαγή, νέες θέσεις εργασίας προχωράνε, βγαίνουμε πραγματικά από την κρίση. Αυτό συμβολίζει. Δεν αρκούν οι δείκτες της ανάκαμψης, πρέπει να το δούμε χειροπιαστά
στην πραγματικότητά μας την καθημερινή και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχουμε αυτή την εξέλιξη. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε σήμερα μαζί με την τοπική κοινωνία για ακόμα μια φορά αυτό το σημαντικό έργο. Το σημαντικό αυτό έργο, όπως και όλα τα σημαντικά έργα, δεν ανήκει σε καμιά κυβέρνηση. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Τα σημαντικά έργα ανήκουν στον ελληνικό λαό, ανήκει στο λαό των Κυκλάδων αυτό το έργο. Ας προχωρήσουμε μαζί για μια καινούργια σελίδα για την αναπτυξιακή προοπτική των Κυκλάδων. Πιστεύω πραγματικά ότι μετά από 8 χρόνια μιας μεγάλης περιπέτειας μπορούμε να αισιοδοξούμε. Σήμερα είναι επίσης μια μέρα αισιοδοξίας. Ο ήλιος των Κυκλάδων μας την δίνει αυτή την αισιοδοξία, αλλά είναι, μπορώ να πω ότι πρέπει να την βασίζουμε σε στέρεα βήματα. Να είναι μια αισιοδοξία ρεαλιστική. Και είναι ρεαλιστική. Βγαίνουμε από την κρίση, δουλεύουμε για νέες θέσεις εργασίας, δουλεύουμε για μια ανάπτυξη δίκαιη που θα μοιραστεί δίκαια στο λαό μας και όχι μονάχα σε μια ελίτ που όλα τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε την κρέμα και άφηνε όλο το υπόλοιπο για τη μεγάλη πλειοψηφία. Είμαστε κοντά στην έξοδο από την κρίση. Θα το κάνουμε πράξη μέσα από την συνεννόηση, από τον κοινό βηματισμό, διότι βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να σηκωθεί λίγο πιο ψηλά η πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού από τη Σύρο αναφορικά με την ηλεκτροδότηση των Κυκλάδων και τη μείωση του κόστους. Μίλησε επίσης και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση, για τις αεροδιακομιδές στη βάση που υπάρχει εκεί, για τα υδατοδρόμια βεβαίως, που ένα από αυτά από τις αιτήσεις που θα γίνουν αφορά και στη Σύρο, όπως επίσης και για τον Εώριο που θα έχουμε, όπως είπε, εξελίξεις, έχει εξευρεθεί επενδυτής. Αυτά από τον Πρωθυπουργό. Θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στη Συρία. Εκεί ανταρτοπόλεμο υπόσχονται οι Κούρδοι μετά την κατάληψη από τις τουρκικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους της Αφρίν, της πόλης Αφρίν. Έχουμε και μαζική έξοδο, διαφυγή από τη Γούτα. Δημήτρη. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Αφρίν. Μετά την κατάληψη από τις τουρκικές δυνάμεις και τους συμμάχους του Συριακού Ελεύθερου Στρατού, οι Κούρδοι υπόσχονται έναν